Το πρώτο που ήθελα να πω σήμερα και θα είναι τιμή για το χωριό μας, την ενορία μας και πολύ μεγάλη ευλογία και θέλω λίγο να το προσέξετε. Πρώτη φορά θα το κάνουμε στην ενορία αυτό. Νομίζω ότι και παλιότερα δεν θα έχει γίνει ποτέ. Είναι μια συνήθεια τωρινή που την αρχίσαν, βέβαια ήταν πολύ παλιά συνήθεια, αλλά είχε ξεχαστεί και θα λειτουργήσουμε την Τετάρτη το πρωί κανονικά. Είναι η απόδοση του Πάσχα, δηλαδή η ακολουθία γίνεται όπως το βράδυ της Ανάστασης. Ό,τι είπαμε το βράδυ της Ανάστασης εκείνα τα 100-200 Χριστός Ανέστη, τα τροπάρια όλα τα Αναστάσιμα γίνονται την Τρίτη το βράδυ. Από τις 9 η ώρα μέχρι τις 12 θα είναι όλα Αναστάσιμα. Το ιδιαίτερο όμως που θέλω να κάνουμε φέτος, να κάνουμε Αγία Τράπεζα και να λειτουργήσουμε πάνω στον επιτάφιο. Θα είναι εδώ στη μέση, οπότε όλοι θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε από κοντά τι κάνει ο Παπάς μέσα στην Αγία Τράπεζα σε όλη τη λειτουργία. Και μάλιστα, για να δείτε ότι μόλις το ανακοίνωσα, πώς απάντησε ο Επιτάφιος. Για να μας δείξει ότι ο Επιτάφιος πάντα είναι κάτι ζωντανό, δεν είναι πεθαμένο. Τα λουλούδια εδώ, όπως τα είχαν βάλει τα κορίτσια, είναι 40 μέρες τώρα, από τη Μεγάλη Παρασκευή. Από τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ, τα στολίσατε. Και όλα τα λουλούδια που είναι μπροστά έχουν ζωντανέψει και είναι σαν να είναι σημερινά. Και άλλες φορές εγώ το είχα δει αυτό, για να μας δείξει ο Επιτάφιος ότι είναι κάτι ζωντανό, δεν είναι κάτι πεθαμένο. Γι' αυτό και τον στολίζουμε το σώμα. Αγρυπνία λοιπόν την Τρίτη το βράδυ, μπορείτε να κοινωνήσετε όλοι, την Πάσχα. Και αγρυπνία θα κάνουμε επειδή το Σάββατο είναι το Αγίου Ιωάννου του Ρώσου και έχω φέρει λάδι από την καντήλα του Αγίου και θα σας χρήσω όλους και θα σας δώσω σε όλους όσοι θέλετε λαδάκι. Θα κάνουμε αγρυπνία πάλι την Παρασκευή το βράδυ, εδώ και οι δύο αγρυπνίες. Αυτή θα είναι λίγο πιο μεγάλη, από τις 8.30 το απόγευμα μέχρι τις 12.30 το βράδυ. Είχα την τύχη και την ευλογία και τη χαρά και την ομορφιά να πω πριν μια εβδομάδα στην Εύβοια και να προσκυνήσω στον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο και που θέλω να τον τιμήσουμε. Αυτή η δεύτερη αγρυπνία είναι αφιερωμένη και στα παιδιά που θα δώσουν εξετάσεις. Μου το ζήτησαν πολλά παιδιά ότι θα ήθελαν να έρθουν σε μια αγρυπνία λίγο πριν τις εξετάσεις. Θα την κάνουμε και θα τους δώσουμε αυτή την ευκαιρία. Είτε έρθουν όμως πολλά παιδιά, είτε δεν έρθουν, εμείς θα προσευχηθούμε για όλα τα παιδιά. Ξέρετε την αγάπη μου που τα έχω, γιατί 30 χρόνια ήμουνα μαζί τους. Αλλά όπως και εσείς περισσότεροι, μεγαλώσαμε παιδιά, μεγαλώνουμε παιδιά. Αλλά τα δικά μου τώρα μεγάλωσαν, λέω, θα μεγαλώσουν τα δικά τους παιδιά μου. Οπότε η αγάπη μας είναι μεγάλη, η έννοια μας είναι μεγάλη, η αγωνία μας είναι μεγάλη. Το τρίτο που ήθελα να πω ότι κάθε Παρασκευή και Σάββατο πλέον είμαι εδώ από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ για να δέχομαι όποιος θέλει να έρθει να με δει, να συζητήσουμε, να εξομολογηθούμε. Σας αγαπώ πολύ και είναι τιμή μου για κάθε έναν που έρχεται. Συγκινούμε, χαίρομαι, γεμίζει η καρδούλα μου ομορφιές. Ό,τι και αν έχετε να πείτε, μωρέ, αμαρτίες, δόξα τω Θεώ κάνουμε όλοι. Αρκεί να σκύβουμε το κεφάλι και να μετανιώνουμε για να νιώσουμε την αγάπη του Θεού και την αγάπη του πνευματικού μας και την αγάπη της Εκκλησίας μας. Το επιπλέον που ήθελα να πω σήμερα με το Ευαγγέλιο, πάρα πολύ λίγο και να τελειώσουμε, γιατί όλοι κάπου θέλουμε να πάμε να ψηφίσουμε μέρα έτσι, άλλη μέρα σημερινή.
Σήμερα έχουμε πάλι ένα θαύμα του Χριστού με τον τυφλό που ήταν ευγενετής τυφλός και του ανοίγει τα μάτια. Με έναν τόσο απλό τρόπο που θαύμασαν όλοι όσοι το ένιωσαν. Έφτισε λέει κάτω, έκανε λάσπη, έβαλε αυτήν τη λάσπη έξω από τα κλειστά μάτια του και του ζήτησε του τυφλού να πάει στην κολυβήθρα του Σιλώαμ και να πληθεί. Και πήγε ο καημένος και ήταν δύσκολο να περπατήσει μέσα στα στενά δρομάκια της Ιερουσαλήμ και νυψάμενος έβλεπε, είδε. Νύφτηκε, έφυγε η λάσπη και μαζί έφυγαν και όλα εκείνα εκεί που έκλειναν τα μάτια του. Και δέστε τώρα τι έχω να σας πω. Προχθές πήρα τηλέφωνο έναν φίλο μου ιερέα στην Κρήτη. Είναι, λένε, το λιοντάρι της Κρήτης. Είναι πάνω στα Ανόγια, στο Μυλοπόταμο. Είναι τόσο πολύ αγαπητός σε όλη την Κρήτη που αν η Κρήτη κάνει τον χρόνο 500 γάμους, στους 450 η νεολαία θα τον καλέσει για να είναι παρόν και ας είναι στην άλλη άκρη, αυτός είναι πάνω στα ορεινά, ας είναι στην άλλη άκρη της Κρήτης, θα τον καλέσουν για να είναι εκεί παρόν και να τελέσει το μυστήριο. Το παίρνω λοιπόν τηλέφωνο και μιλάμε, χάρη και πάρα πολύ που με άκουσε, είμαστε τρελοί και οι δυο, πολύ τρελός και αυτός. Πιστεύω αρκετά τρελός και ο Παπαχρίστος. Και τι μου λέει, για ακούστε εδώ, πόσο το θαύμασα. Δεν είναι πολύ γραμματιζούμενος, αλλά είναι πολύ άγιος και πολύ καθαρή ψυχή. Λέμε για την Ανάσταση, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Και μου λέει, ξέρεις μωρέ, ποια είναι η Ανάσταση δικιά μας κάθε μέρα. Του λέω, τι, για πες το ξανά. Κάθε μέρα, λέει, γίνεται ένα θαύμα το πρωί. Εκεί που έχουμε κοιμηθεί και με έναν τρόπο έχουμε αποθάνει, κάθε πρωί αναστηνόμαστε και σηκωνόμαστε και βλέπουμε τον ήλιο. Δεν είναι, λέει, αυτό ένα μεγάλο θαύμα. Και ενώ εμείς ζούμε την Ανάσταση την ίδια στιγμή, δεν σκεφτόμαστε αυτόν που μας χάρισε την ελπίδα της Αναστάσεως. Για σκεφτείτε που έχουμε σήμερα και δύο μνημόσυνα. Να μην υπήρχε η ελπίδα της Αναστάσεως καθόλου και να ξέραμε οι άνθρωποι ότι κάπου εκεί στο τέλος τελειώνουμε. Άλλοι στα 5 και άλλοι στα 15 και άλλοι στα 20 ή στα 25 όπως τα παιδιά στα Τέμπη που τόσο άδικα τα σφάξαμε και τα οδηγήσαμε στο θάνατο και άλλοι στα 100 και άλλοι στα 150. Είχε και κάποιους παλιότερα που πέρασαν και τώρα κάποιοι περνάνε τα 100. Και όμως τελειώνει ο άνθρωπος, φεύγει. Και εκεί ζει με την ελπίδα της Αναστάσεως. Γι' αυτό το θαύμα της Αναστάσεως είναι το σπουδαιότερο δώρο που μας έδωσε ο Θεός. Γι' αυτό και η Εκκλησία την Ανάσταση τη ζει 40 μέρες. Όλες οι άλλες οι γιορτές τελειώνουν στις 3 μέρες. Η Ανάσταση θέλει 40 μέρες να λέμε συνέχεια το Χριστός Ανέστη και όπως είπαμε μεθαύριο να το γιορτάσουμε όλοι μαζί, να το πούμε, να το ξαναπούμε, να το ξαναπούμε, να το ξαναπούμε. Αλλά και κάθε Κυριακή η Εκκλησία μας είναι αφιερωμένη στην Ανάσταση για να ζει ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά τούτο δω το μεγαλείο και να μας γεμίζει την καρδιά μας με την ελπίδα, με τη χαρά, με την προσμονή της Ανάστασής μας. Έχουμε λοιπόν όλοι κάπου να τις νιώθουμε αυτές τις ομορφιές
Και αν τις νιώθουμε αυτές τις ομορφιές, δεν υπάρχει φόβος. Δεν υπάρχει φόβος. Ο φόβος έρχεται γιατί ο άνθρωπος δεν αφήνει να νιώσει την ελπίδα, τη χαρά, την ομορφιά, την προσμονή της Ανάστασης. Καλό παράδεισο λοιπόν στους δικούς μας που έφυγαν και κάπου εκεί να ετοιμάζουν τον τόπο, την αγκαλιά τους, την προσμονή τους και σε όλους εμάς. Να ψάλλουμε ένα Χριστός Ανέστη τώρα που μιλάμε γι' αυτό και είναι το τελευταίο Κυριακής γιατί την Τρίτη θα μιλάμε. Χριστός Ανέστη σήμερα και έχουμε πολλές και Ελένες και Κωνσταντίνες και όλους αυτούς οι οποίοι φέρουν το όνομα δύο μεγάλων Αγίων που τις έχουμε εκεί στον τοίχο γραφισμένους να μείνουν για πάντα. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, το μνημόσυνο.